κοινότητα στο 12ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Αναφέρομαι σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Μάλιστα έχει να κάνει με δράση γνώσεων και δεξιοτήτων. Μια ξεχωριστή δράση, πρωτότυπη δράση η αλήθεια είναι. Πραγματοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο και δύο προκριματικοί, πρώτη προκριματική την Δευτέρα 16 Μαΐου. Πριν από δύο μέρες, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ερή Αποστολάκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά να αναδείξουμε λίγο την προσπάθειά σας να βγείτε έξω από αυτό το καλούπι που έχει να κάνει με το δημόσιο σχολείο και να δώσετε και εφόδια στα παιδιά για την επόμενη μέρα. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή δράση. Έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσατε είναι, υπήρξε μια σκέψη να βγάλουμε τα παιδιά έξω στην αυλή. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή του, μαθαίνει καλύτερα παίζοντας. Και με αυτή τη σκέψη, έτσι, με αυτή τη βάση, χτίσαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το ζωγραφίσαμε στην αυλή, πιάσαμε τη μεγάλη αυλή μας και την καλύψαμε ολόκληρη. Και δημιουργήσαμε έτσι το ταμπλό του παιχνιδιού. Τα παιδιά είναι πιόνια και φυσικά υπάρχουν οι ομάδες που τα κατευθύνουν, οι ομάδες τους. Και είναι ένα παιχνίδι γνώσης βασισμένο στη γνώση όλου του γυμνασίου, στα μαθήματα όλου του γυμνασίου. Είναι στοχευμένο στο να θυμηθούν, να μπουν στη διαδικασία, να αναμοχλεύσουν έτσι ό,τι είχαν μάθει τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα, να ακούσουν και να μάθουν από τους μεγαλύτερους. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάναμε δύο πράγματα. Ανακατέψαμε το σχολείο όλο. Δηλαδή δεν είναι τμήματα-τμήματα. Είναι πρώτη, δευτέρα, τρίτη τάξη, οι ομάδες μεικτές. Καταλάβατε τι εννοώ? Είναι πολύ ξεχωριστό, εννοείται, βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, εντάξει, είχε η πρώτη, όπως είπατε, έγιναν η πρώτη προκριματική προχθές τη Δευτέρα και είχε ανέλπιστη επιτυχία. Δηλαδή τα παιδιά το ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ. Ξέραμε ότι θα τους άρεσε, αλλά αυτό που είδαμε να συμβαίνει, μαθητής ας πούμε που ποτέ δεν συμμετέχει. Ναι, κινητοποιήθηκε. Ξαφνικά να ψάχνετε ποιο είναι το Πυθαγόριο θεώρημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα το μείνει για πάντα, νομίζω, έτσι. Είδατε πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ενός δραστήριου εκπαιδευτικού που δεν επαναπαύεται. Και τι μένει στο παιδί, στο τέλος αυτής της διαδρομής, της μαθητικής διαδικασίας. Ναι. Πόσο όμορφα πράγματα μένουν. Μακάρι να υπάρχει κάτι, βέβαια, θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ, να υπάρξει και βοήθεια από την πολιτεία σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς και να στηριχτείτε, ξέρετε, με ένα ξεχωριστό κοιτάξτε, τρόπο. Εμείς η βοήθεια που θέλουμε αυτή τη στιγμή, επειδή το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει, ναι, το παιχνίδι στην αυλή, είναι, θέλουμε να το κάνουμε το επιτραπέζιο, το οποίο το ονομάσαμε 12 συν. Κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με το σχολείο μας και με την ηλικιακή ομάδα, ναι, που παίζεται. Και θα θέλαμε πάρα πολύ από κάποιο φορέα, περιφέρεια ή δήμο, να χρηματοδοτήσει, να γίνει το επιτραπέζιο πια επιτραπέζιο πραγματικά, με τη δυνατότητα οι ερωτήσεις να μπορούν να ανανεώνονται και να δοθεί δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Εμείς αυτό θα θέλαμε. Πόσο ξεχωριστή έχει πρωτοβουλία και δεν είναι δύσκολο, νομίζω. Να είναι όχι μόνο στο... Είναι αυτό που λέγαμε γενικά, να κινητοποιηθεί την περιφέρεια ή το Δήμος Ηρακλείου και να συνδράμουν, να βοηθήσουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Σωστά, κυρία Αποστολάκη. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ, ναι, να κάνουμε δρόμο. Ναι. Στα σχολεία. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Βέβαια, σας ακούμε. Να διανεμηθεί μετά δωρεάν, έτσι δεν είναι, σε σχολεία του Ηρακλείου. Ναι, σε όλα τα γυμνάσια θα θέλαμε. Θέλω λίγο να κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο αναφορικά με ένα φιλμάκι για το bullying, το οποίο πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και ξέρετε, είναι ένα φιλμάκι το οποίο μας πετυχαίνει και σε μια δύσκολη στιγμή. Και αναφέρομαι και στο περιστατικό με τον 14χρονο, μένει βέβαια να διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί ο έφηβος. Ωστόσο, κινητοποιήστε και σε αυτό το μέτωπο. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την προσπάθεια που ανήκει βέβαια στην κινηματογραφική ομάδα του 12ου Γυμνασίου. Ναι, η κινηματογραφική ομάδα του 12ου είναι εδώ και 4 χρόνια. Ονομάζεται Συνεπής και από το ΣΥΝΕ και το ΠΗΣ. Αλλά είμαστε και συνεπείς κάθε χρόνο έτσι
γεννάνε τα παιδιά φιλμάκια, πολύ όμορφα, με πολύ ωραίες ιδέες, έτσι ξεχωριστά, με ευαισθησία. Όσο και αν βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν ξεφύγει λίγο λόγω κορονοϊού, λόγω COVID, λόγω έτσι εγκλεισμού αν θέλετε, όμως παραμένουν παιδιά με ευαισθησίες και με δυναμικό που δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι να βγει και έτσι τελείως αυθόρμητα, παρατηρώντας κάποια παιδιά μοναχικά στην αυλή του δικού μας σχολείου. Προσπαθούν να τα αγκαλιάσουν τα παιδιά, είναι η αλήθεια, αλλά όχι όλα τα παιδιά. Αν το δείτε, είναι ένα φιλμάκι όχι με happy end, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ειλικρινά σας το λέω, το bullying ήρθε και θα μείνει μάλλον. Και γι' αυτό πρέπει περισσότερο να ευαισθητοποιηθούν οι οικογένειες το πώς θα στηρίξουν τα παιδιά, γιατί το σχολείο δεν έχει πια. Καταλάβατε. Σωστά. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ δύσκολο και κάθε πέρας και καλύτερα μπορούμε να πούμε. Ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές χρόνο με το χρόνο, όλο ένα και περισσότερο έτσι, βέβαια. Σίγουρα. Ο καθένας σας βοηθήσει όπως μπορεί. Αυτό έχω να πω εγώ, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε καθηγητής, εκπαιδευτικός, είτε γονέας. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε. Είστε ιδιαίτερα δραστήριοι, οπότε πολλές οι αφορμές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Λοιπόν.